Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Καλησπέρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Σε όλη την Εύβοια, μια γλυκιά καλησπέρα στην υπέροχη ορχήστρα που έχω. Παλικάρια μου κρατάτε, δεν έχει κρύο. Και δεν έχει κρύο στην Ελλάδα, πρέπει να πούμε ποτέ. Θα γίνουν όλα καλοκαιρινά. Θα κάνουμε χαμό. Σε λίγο θα σα παρουσιάσω. Σήμερα έχω Α1 εθνική κατηγορία. Τι μου κάνετε, πώς είστε. Τα φιλιά μου να στείλω σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Καστοριά, ιδιαίτερα στη Σουηδία. Έχω φύγει εξωτερικό. Πάω Αμερική, πάω Καναδά, πάω όμως στη Γερμανία. Μέσα από τη διεύθυνσή μα trtv.gr. Φιλιά, φιλιά και την αγάπη μας. Όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι ακόμα έτοιμο το στούντιό μας. Ελπίζω αρχές του Δεκέμβρη να βγούμε μέσα από το στούντιο και ειλικρινά θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Θα βγούμε κατευθείαν στολισμένη Χριστουγεννιάτικα και θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία. Αυτό που έχω να σας πω εγώ για σήμερα είναι ότι έχουμε ετοιμάσει έτσι μία... Δεν θέλω να την ονομάζω εκπομπή. Θα κάνουμε παρέα για 2 ώρες και 20 λεπτά εδώ μέσα από την τηλεόραση της TRT, Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Καταρχήν στην ορχήστρα σας έχω ό,τι καλύτερο. Και ξεκινάω αμέσως. Δημητρούλα, δεν ξέρω που έχω τα χαρτιά μου. Κάπου εκεί θα είναι. Ξεκινάω αμέσως με εκείνο που θα σας κάνει μουσικά συντροφιά και μιλάω για μια υπέροχη φωνή που έχω να τον δω περίπου 2 χρόνια. Και κάτι. Προ-COVID. Προ-COVID έχουμε να τα πούμε. Ήμουνα έγκυος του παιδιού. Ήμουνα έγκυος όταν είχε στεί. Ο λίγον τι, ναι. Ο λίγον τι ήμουνα, Δεν το έλεγα ακόμα, φαντάζομαι. Άρη Δίνα, ένα και μοναδικό. Άρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ, ειλικρινά. Καλησπέρα, Ντέμι μου. Καλησπέρα και σε όλου του τηλεθεατέ σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σήμερα είσαι εδώ, Άρη. Και εγώ, είναι αμοιβαίο. Επίσης θέλω να σου ευχηθώ να σου ζήσει το μωράκι, διότι από τη γέννησή του και μετά δεν τα ξανάπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου είπα, θα πάει φαντάρος και δεν θα έχεις έρθει στην εκπομπή. Πήγαμε 19 μηνών. Να, γι' αυτό το προλάβαμε, το σώσαμε. Λοιπόν, επίσης ευχές για καλή σταδιοδρομία στο νέο σου κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Να είστε καλά. Και να είμαστε καλά. Να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Να το ανανεώσουμε για λίγο αργότερα, να ξανασυναντηθούμε τώρα που βρήκαμε το δρόμο. Είπα ότι Πάσχα σε θέλω οπωσδήποτε. Κάνουμε εδώ τώρα είμαστε. Την αρχή και πάμε στα Πασχαλινά. Μετά θα κάνουμε χαμό. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσετε τέλεια. Το ξέρετε, ξέρετε πολύ καλά τη φωνή του Άρη του Ντίνα. Και έχω σήμερα ο Μαδάρα στο κλαρίνο, ο πολύ καλός μου φίλος, ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Δεδούσης. Κωνσταντίνο μου, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Αν και είμαι λίγο θυμωμένη μαζί σου. Δεν πειράζει. Όχι, είμαι θυμωμένη. Με παίρνει... Μιλάμε πάρα πολύ συχνά και με παίρνει. Όχι, θα το πω εγώ. Και με παίρνει τηλέφωνο 8.30. Τι ήταν, 9 παρά το πρωί. 8.30. Ναι, με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό 9 παρά το πρωί. Καταρχήν το σήκωσα γιατί ξυπνάω από τις 7 το πρωί. Και λέω εγώ, έλα Κώστα. Και μου λέει, έλα Γιώργο. Τι Γιώργο, λέω. Και μου λέει, Ντέμι. Συγγνώμη, έμοιαζε με ένα η φωνή μου για αντρική. Ο Γιώργος βραχνιασμένος. Μοιάζει με αυτή κιόλας. Η βελούδινη, η γλυκιά, η τόσο πεταλουδίστικη, η φωνούλα μου μοιάζει ωραία. Για... Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Να κάνω μια εκπομπή πρωινή. Στις 6, μια ζωντανά. Πες μου, τι κάνει το Κατερινάκι, τι κάνουν τα παιδιά μου. Καλά, καλά είμαστε όλοι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Νύφες βρήκατε εσείς. Έχετε ακόμα, προξενιά. Όχι ακόμα, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάτε ακόμα, αυτό. Εγώ έχω πολλά από τώρα. Έχεις ακόμα. Έχω συμπεθεριάσει καταρχήν με τον Τράσια στα λόγια. Α, με το Φώτη τον Τράσια είμαστε συμπέθερο. Είναι συμπέθερός μου. Ευχαριστούμε πάρα καλώ, πολύ. Ξέρετε γιατί τον έδωσα. Θα συμπεθεριάσω λοιπόν με τον Φώτη γιατί θα με δώσει το εφάπαξ. Ειλικρινά. Ωραία. Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Πάμε στα υπόλοιπα παιδιά για να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα την μουσική συντροφιά σε όλους εσάς. Πάμε στο λαούτο, στον αγαπημένο Χρήστο Καλαμπούκα. Χρήστο μου, καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Ντέμι. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είσαι καλά? Μια χαρά, όλα καλά. Δεν τα είπαμε στη φετινή σεζόν. Όχι, όχι, ακόμα. Λέω δεν να τα λέμε είπαμε. Πιο συχνά. Βεβαίως, γιατί όχι. Καλή αρχή και στο ευχαριστώ. Νέο ξεκίνημα, στο ευχαριστώ, νέο κανάλι. Πάρα πολύ. Ελπίζω να έχει την ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία με πριν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ειλικρινά, Χρήστο μου. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στα κρουστά, στον αγαπημένο, στον κύριο Βασίλη Γαλάνη που είναι σήμερα κοντά μας. Κύριε Βασίλη, μεγάλη μου χαρά και σας το λέω μέσα από την καρδιά μου που είστε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εμένα. Είναι η χαρά μου πολύ μεγάλη. Όπως βλέπεις, είμαι λίγο. Ο λαιμός μου είναι χάλια. Ναι. Σου εύχομαι καλές επιτυχίες, καλές εκπομπές και ποιοτικές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη μου. Μεγάλη μου χαρά που είστε και μεγάλη μου τιμή. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας το λέω και εκτός αέρα. Πάμε τώρα στο ακορντεόν, στον αγαπημένο Κώστα Αντωνίου. Κώστα μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Κώστα, εσύ είσαι ο κουμπάρος του. Του Γιώργου. Τώρα το κατάλαβα, αλήθεια. Καλέ, εγώ σε είδα κουμπάρο στο γάμο. Σε χαιρέτησα γιατί σε ήξερα, ναι, ναι. Αλλά δεν είχα συνδυάσει αυτό.
Α, είσαι κουμπάρος του Γιώργου, ναι, του Αραμπατζή. Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι γιατί είσαι καλό παιδί. Καλησπέρα, Κώστα καλησπέρα, μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή αρχή ευχαριστώ. Στη νέα σας τηλεοπτική στέγη. Πολλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στο βιολί μου, σε έναν άνθρωπο που είναι τόσο γλυκός και τόσο χαμηλών τόνων. Ο αγαπημένος Στέφανος Γεωργίου. Στέφανε μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ έτσι πάρα και πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία να έχουμε, υγεία. Αμέσως θα ξεκινήσω με τα παιδιά. Πριν όμως να σας πω ότι σε λίγα λεπτά σας έχω, γιατί Άρωμα Θεσσαλίας έχουν πολλές εκπομπές των Αθηνών. Το προηγούμενο Σάββατο σας έδειξα πώς το λέγανε το κορίτσι που τραγουδούσε, την Εβίτα Θεοδωροπούλου που ήταν στο The Voice. Τώρα όμως σας έχω πάρα πολύ Θεσσαλία που βρίσκεται στο Deal. Έχω το φίλο μου τον Άκη τον Δημόπουλο, τον Κομωτή, τα φιλιά μου να του στείλω. Και έχω, έπαιξε το κορίτσι αυτό, η Σταυρούλα Ισδράνη, ένα κορίτσι που είναι η ψυχολόγος των φυλακών Λάρισας. Θα σας πω περισσότερα σε λίγα λεπτά. Θα δούμε λοιπόν πλάνα και ένα πολύ ωραίο απόσπασμα. Και έχω και ένα κορίτσι όμορφο από τα Τρίκαλα. Σε λίγο θα γίνουν όλα αυτά στη νέα στήλη μας στο Gossip. Πώς ονομάζω την στήλη, Γιώργο μου, Gossip. Gossip διάφορα εδώ που γίνονται και άλλα πολλά. Όπως επίσης να σας πω ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα έχω υπέροχη μόδα από αγαπημένη LNPP και κατάστημα Όπτικο. Θα γνωρίσουμε ένα κορίτσι που φτιάχνει πράγματα και θάματα, που έχει ιστορία από γιαγιά, μαμά και συνεχίζει με παραδοσιακές πίτες, με έναν εκπληκτικό χώρο στην Ελασσόνα και μιλάω για την αγαπημένη μου φίλη Γεωργία Μανώλη. Η οποία Γεωργία σήμερα μου έφερε ένα μικρό δείγμα για να δούμε το τι ακριβώς φτιάχνει και θα είναι και στο κομμάτι της κουζίνας μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και άλλα πολλά πολλά πολλά, trumbooks.gr Αγλαία, θα σας κάνω σήμερα κλήρωση και δώρο για τσαντούλα και πολλά πολλά άλλα. Όπως επίσης το κορίτσι μου το ένα και μοναδικό φοράς άκουα φυσικά. Άκουα. Η Κωνσταντίνα Δελιγιάννη θα είναι εδώ, κορίτσια μου, και θα μας γυμνάσει. Καλή διασκέδαση, να περάσουμε καλά. Και πριν εγώ περάσω τραγούδι, θα περάσουμε αμέσως τώρα μαζί. Τι θα κάνουμε? Θα δούμε Golden Break και ερχόμαστε σε λιγότερο από 30 δεύτερα, απευθείας με υπέροχη μουσική. Ψηλά ματάκια μονά, το ψηλά που πας στη φτέρη. Να το ψηλά που πας στη φτέρη και με έναν κοντό καθέρι. Και με έναν κοντό καρτέρι να φτού ψηλά που πας στη φτέρη. Μωρέ παίζοντας ματάκια μου, μωρέ παίζοντας να πάμε δυο μας. Παίζοντας να πάμε δυο μας και ας το μάθει το χωριό μας. Μωριά στο μάθει το χωριό μας, παίζοντας να πάμε δυο μας. Μη μας δουν ματάκια μουνά, μη μας δουν τα χελιδόνια. Να μη μας δουν τα χελιδόνια, εγώ θα σ' αγαπώ αιώνια. Εγώ θα σ' αγαπώ αιώνια, να μη μας δουν τα χελιδόνια. Μου μάθαμα τένια
μαλάμα ρε πως βα στα σκριό νερό. Αχ πως βα στα σκριό νερό. Στο κι εγώ καημένος, ωρε πως βα, στο κι εγώ καημένος. Μωρέ τι σ' αγάπης τον καημό, αχ τι σ' αγάπης τον καημό. Έλα Ντέμι, το χορό σου. Βρυσινάει μου στέρνα, καλέ να μου βρυσινά μου στέρνα. Μπορεί να ήμου γαργαρό νερό, αχ να ήμου γαργαρό νερό. Βρε να σου πλένω τα χεράκια, να σου πλένω τα χεράκια και τον άσπρο σου λαιμό, αχ και τον άσπρο σου λαιμό. Ναι, βατούσια κάθια πάτησα βασίλο μου. Καμα βασίλο, ως που να σ' αγαπήσω. Τώρα που σ' αγαπήσα, βασίλο μου. Λένε να σ' αφήσω και να σ' αλυσκορήσω. Εδώ στα στάρια καίκα βασίλο μου. Και τι ψωμί θα φάμε, στον καμπό σαν θα πάμε. Με το καπέλια καίκα βασίλο μου. Κάνανε σταβίδες άλλοι από τους πετρίδες. Σα παπαδιά και το ποτά, αν ήταν θολό. Και το ποτά, μη τα θολό, θολό, θολό κατεβασμένο σε νηλίθα, άιτε ρούσα παπαδιά σε νηλίθα, αργιά ρίζει μια. Μουσική
σε φίλη θα ριγαρίζει μια δέντρα. Δέντρα ξεριζωμένα κι αν και μια. Άιντε ρωσα παπαδιά, σερνή και μια αγγλικό μιλιά. Να κάνε ρατζίνα μωρέ να ρίχνα στο πέμα να μστώ πέρα παραθύρι. Να τσακίζα, τσακίζα το μαστρα παρόιδο μου. Να τσακίζα το το μαστρά παππού χήμα να που έχει το μόσιο μέσα. Το μόσιο το ροϊδό μου, το μόσιο το γαρίφαλο. Το μόσιο το γαρίφαλο και το μαναμ και το μα και το νησί. Και μέσα η κοροϊδό μου και μέσα η κόρη καθέτε. Και μέσα η κόρη κάμαρε καθέτε και κεντάει χρυσό μαντήλι. Το μαντήλα ροϊδό μου, το μαντήλα γη που κετάς. Το μαντήλα γη που νουρού κετάς, σε με μαναμ, σε με. Το στείλεις μόναχο, παράμανα, παρά με την αγάπη. Εδώ είναι! Λοιπόν, το πόσο όμορφα θα περάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Εγώ περιμένω όλους εσάς στα social media. Καταρχήν σας περιμένω στον Ντέμι Αγά στο Instagram. Τώρα μιλάω. Ντέμι Αγά στο προσωπικό μου προφίλ, αλλά και στο Instagram Αγάπη Τηλεοπτική. Καθώς επίσης σας περιμένω και στη σελίδα μας στο Facebook Αγάπη Τηλεοπτική με ελληνικά. Να πω ότι μας φιλοξενεί για μία ακόμη φορά η οικογένεια Καψιόχα και ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ τον αγαπημένο Γρηγόρη Αλακεύη, τον Παναγιώτη μου και το κορίτσι μου, το γλυκό που μας φιλοξενούν εδώ στο κτήμα Πισίνα. Να σας πω ότι σε λίγο καιρό το σπιτικό φαγητό που βρίσκεται σε Λάρισα Τρίκαλα
Θα βρίσκεται και στο Βόλο μέχρι τέλη του μήνα, Ιολκού 58, αγαπημένοι μου εκεί εσείς στον όμορφο Βόλο. Δεν ξεχνάμε το catering και να σας πω ότι όπου και να πει, καταρχήν σπιτικό φαγητό πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, γιατί είναι στις καλύτερες τιμές με την καλύτερη ποιότητα και ό,τι καλύτερο. Θέλω να τονίζω τις τιμές, γιατί έχουν πάρα πολύ καλές τιμές τα παιδιά, είτε στο catering, είτε στο κτήμα πισίνα, είτε στο σπιτικό φαγητό, και στις εποχές μας είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε τόσο καλή ποιότητα να έχουμε και καλή τιμή. Αυτά λοιπόν, βρισκόμαστε στο κτήμα πισίνα για μία ακόμη φορά και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε μαζί και να πάρουμε μία μικρή γεύση από τα παιδιά μου, Θεσσαλία, όλη η Λάρισα, ο Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, βρίσκονται σε εκπομπές των Αθηνών, στον Τίλο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγαπημένο Σάκη Δημόπουλο, το κορίτσι μου από, που έπαιξε και κέρδισε 5.000 ευρώ, αν και ήθελε να κερδίσει όλο το ποσό, γιατί ο άντρας είναι από τη Βερδικούσια και έχει 10 αδέρφια και τι γάμο θα κάνουνε. Και το όμορφο κορίτσι μου από Τρίκαλα, την Όλγα Αντωνίου. Πάμε λοιπόν να το δούμε και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνα Δελιγιάννη και γυμναστική. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά μας και τώρα ήρθε εκείνη η ώρα. Κάθε φορά όμορφα είναι και περισσότερο. Κωνσταντίνα Δελιγιάννη, πριν μου πεις καλησπέρα, πριν μου πεις, να σου πω ότι το μαλλί σου πηγαίνει πάρα πολύ έτσι, που το έχεις ξανοίξει. Τη φόρμα αυτή τη θέλω. Θα στη φέρω. Τα θέλω όλα ό,τι έχεις. Όλα, καλησπέρα, όλα. Κωνσταντίνα καλησπέρα, Δελιγιάννη. Καλησπέρα, τι κάνετε. Αγάπη, βγάλατε και φόρμες. Φόρμες, έρχεται και Christmas Edition, ετοιμάσου. Ναι. Λοιπόν, θέλω νωρίς όμως να προλάβουν εννοείται, τα πάει ο κόσμος. Εννοείται. Τι έχω, έχω φόρμες, έχω κολλάν. Φόρμες, κολλάν, κάλτσες, τώρα δεν τις φοράω τις κάλτσες. Ναι. Από όλα. Τέλεια. Ζακέτες, φούτερ και αντρικές και γυναικείες. Εκπληκτικά. Αγόρια, ακούστε να σας πω και εσείς γιατί ακούγεστε τι ακριβώς λέμε. Λοιπόν, πες μου τώρα τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε ένα γρήγορο workout, ναι, για όλους. Μπορούν όλοι να το ακολουθήσουν. Σηκώνεστε από τους καναπέδες, πολυθρόνες, κρεβάτια και ξεκινάτε μαζί μου. Ξεκινάτε. Σας δίνω 30 δευτερόλεπτα χρόνο μέχρι η Κωνσταντίνα να μου πει αμέσως τώρα πού σε βρίσκω. Τι ωραία, περνάτε εκεί στο κολυμβητήριο. Κολυμβητήριο δεν είναι. Κολυμβητήριο, στο κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας, στα Δελφίνια Βόλου. Να σου πω κάτι, ζηλεύω που βλέπω αυτές τις ιστορίες στο Instagram με τα κοριτσάκια αυτά. Τι ωραία που περνάτε. Είναι τέλεια. Από το πρωί ξεκινάμε για ενήλικες, aqua fitness. Πόσο αγαπάνε τη δασκάλα τους, πες μου. Νομίζω πολύ. Αλλά πολύ. Είναι αμοιβαίο. Σ' αγαπάμε πολύ. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα θέλω μέσα στο κοντρόλ ο αγαπημένος Γιώργος να δώσει έτσι λίγο ήχο. Και εσύ τηλεοπτικά με το μικρόφωνο και 3, 2, 1. Εγώ θα κουνηθώ όσο μπορώ με τη φούστα μου. Είναι όλα καθιστά, ξαπλωτά. Όχι, θα ξεκινήσουμε λίγο όρθιοι. Θα σμπρώξουν έπιπλα ό,τι έχουν γύρω τους και ξεκινάμε λίγο μαζί. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Δελιγιάννη, όλη δική σας. Πάμε. Τζόκινγκ σιγά σιγά με διατασούλες για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς. Και πίσω. Σηκώνουμε λίγο πιο ψηλά τα γονατάκια τώρα για να ανεβάσουμε λίγο την ένταση και να ανεβάσουμε σφιγμούς. Παράλληλα τραβάμε χεράκια. Τέλεια, φύγαμε ψηλά ποδαράκι. Όσο μπορεί ο καθένας, δεν χρειάζεται να πηγαίνει εκεί που πονάει, μέχρι πριν μας ενοχλήσει οτιδήποτε. Πολύ ωραία, χαμηλώνουμε, παίρνουμε ανασούλες. Και φου, και φύγαμε για τα καθισματάκια μας. 3 οχταράκια. Οπ. Φου. Τέλεια. Πάμε για προβολές. Κλείνουμε ποδαράκια, χεράκια στη μέση, πίσω το πόδι και πάνω. Πίσω, να κάνει ορθή γωνία το πίσω ποδαράκι. Προσοχή στα γονατά μας. Αλλάζω πόδι. Τελευταίο, πολύ ωραία. Φύγαμε κάτω. Ναι, τώρα σε βλέπω. Λοιπόν, κάθομαι και σε παρακολουθώ. Για γλουτούς, για φυρούλα. Χεράκια δίπλα από τη λεκάνη, σηκώνω ψηλά, σφίγγω, ποπό, πάνω και εισπνέω. Όποιος θέλει να δυσκολέψει την άσκηση, βάζει και ποδαράκι. Κάθε φορά που ανεβάζω τη λεκάνη, τραβάω και ποδαράκι προς το στήθος. Χεράκια δίπλα από τη λεκάνη. Κοιτάω επάνω, σφίγγω την κοιλίτσα, σαν να με τραβάει κάποιος από πάνω από την κοιλιά μου. Προσοχή στο κεφάλι. Τελευταίο, εσείς θα κάνετε 3 δεκαράκια. Φύγαμε πλάι για προσαγωγούς. Το κάτω ποδαράκι είναι λυγισμένο
Το πόδι το πάνω τεντωμένο και τσαρούχι. Επάνω και κάτω. Φου και εισπνέω. Τελευταίο και από την άλλη θα κάνουμε γρήγορα. 5 μισή επαναλήψεις θα κάνουμε τώρα. Εσείς κάνετε 3 οχταράκια. Βυρισμένο το κάτω πόδι, τεντώνω το πάνω ποδαράκι, τσαρούχι. Σφίγγω κυλίτσα και ποδαράκι. 2, τελευταίο. Οπ, και χαλαρώνω. Μπροστά. Γυρίζουμε μπρούμητα. Χεράκια κάτω από τους ώμους και σηκωνόμαστε αργά-αργά χωρίς να μας ενοχλήσει η μέση. Και χαλαρώνουμε πίσω. Και χαλαρώνουμε πίσω. Ωραία, καθόμαστε όκλεδον και κάνουμε λίγες διατάσεις για το τελείωμά μας. Πλάι, χεράκι. Και το άλλο. Ωραία, τραβάμε κεφαλάκι προσεκτικά. Και απ' την άλλη. Και αυτό ήταν για σήμερα. Κάθε μέρα, αν κάνετε 5 με 10 λεπτάκια, είστε έτοιμοι και θα δείτε μεγάλη διαφορά στο σώμα σας. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όσο ακολούθησα την Κωνσταντίνα στο ξεκίνημα που ήσουν όρθια, άρχισα να με τραβάνε πίσω προσαγωγή, λέγονται εδώ. Ναι. Και οι γάμπες, δηλαδή. Προσαγωγή. Ναι, δηλαδή, αισθανόμουν κάψιμο, ελαφρύ κάψιμο και στην κοιλιά, που σημαίνει ότι ότι με τόσο λίγο που έκανα. Αν βάλουνε. Εγώ να πω 3 μυστικά. Ναι. 3 φορές την εβδομάδα. Διαλέγουνε 3 μέρες. Ναι. 45 λεπτά, μισή ώρα, όσο μπορεί ο καθένας. Mm. Σιγά σιγά. Αλλά 2 με 3 που θα βάλετε, ας πούμε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τη γυμναστική, δεν θα την αλλάζετε με τίποτα. Έτσι μπαίνουμε σε πρόγραμμα και αρχίζουμε σιγά σιγά και κάνουμε ένα προγραμματάκι εύκολο, γρήγορο. Ο καθένας μπορεί να κάνει το δικό του πρόγραμμα. Για όλο το σώμα είναι καλό να υπάρχουν 2 ασκήσεις για κάθε μυϊκή ομάδα. Και από εκεί και πέρα, αν το ακολουθήσει, σε ένα μήνα θα δει διαφορά στο σώμα του. Ακόμα και μισή ώρα να βγαίνει για ένα περπάτημα ή ένα χαλαρό τζόκινγκ, είναι άσκηση. Και πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Γιατί με αυτά που γίνονται και ακούμε, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα σε δω και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για τα tips που είπαμε. Σωστά. Τι θα μου δώσει σήμερα, για να ξέρουν οι φίλοι που μας βλέπουν. Να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. 5 μυστικά είναι. Ωραία. Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ξαναδείτε την Κωνσταντίνα και θα μας δώσει λοιπόν πολύ ωραία μυστικά και ωραία πράγματα που πρέπει να ακούσετε. Κωνσταντίνα, για την ώρα σε χαιρετώ. Ναι. Ευχαριστώ. Σε φιλώ γλυκά. Και εμείς αμέσως τώρα περνάμε σε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε σε λιγότερο από 4,5 λεπτά. Είμαστε και πάλι πίσω. Για πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα σύντομα και απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και εμείς είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε. Σας περιμένω στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική στο Facebook αλλά και στο Instagram social. Ντέμι Αγάκη Αγάπη Τηλεοπτική στα αγγλικά και η ορχήστρα μου είναι πανέτοιμη. 3, 2, 1, συνεχίζουμε. Στο ρε στο πηγάδι. Μωρέ και εμάγε σε τον άντρα μου μωρέ και θέλει να μωρέ να το πάρει. Μωρέ κι αν έχω ρίσεις άντρα μου μωρέ
εσύ θα μετανιώσεις.
μέρα ζουλά που το μένει η μέρα ζουλά που το μένει που μετάθει σου μέρα ζουλά που
υπέροχα τραγούδια από την ορχήστρα μας, Άρης Δίνας, Κωνσταντίνος Δεδούσης και όλα τα παιδιά. Και τώρα τι θα κάνουμε όμως. Σε έχω καιρό να σας δώσω δωράκι. Δεν θα σας δώσω όμως, γιατί μου κάνετε παράπονο ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε Instagram, πολλοί από εσάς δεν έχετε Facebook. Και θέλω να είμαστε σωστοί όπως ακριβώς θα γίνει. Supermarket Τσουμάνης. Ο γειτονάς μας κάνει τα καλύτερα για όλους εμάς. Καταρχήν, θα δώσω τρεις επιταγές, Παναγιώτη, τρεις δίνω. Τρεις των 30 ευρώ. Δεν θέλω να συμμετέχετε μόνο από Λάρισα. Από όπου και αν κερδίσετε, ακόμα και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, σας στέλνουμε τα πράγματα που εσείς θα επιλέξετε με courier. Πώς θα λένε αυτά, και έρχονται τα πάντα. Λοιπόν, μου στέλνετε μήνυμα SMS στο WhatsApp που υπάρχει στην οθόνη, εδώ, και τρεις από εσάς, είτε είσαι στη Λάρισα που με βλέπεις, είτε είσαι στο Βόλο, είτε είσαι στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Σκιάθο, στη Σκόπλο, στην Αλόνσο, στην Αθήνα, στην Καστοριά, μπορεί και στην Πελοπόννησο, μπορεί και στην Εύβοια, εξωτερικό μόνο δεν στέλνω. Τρεις δωρεπιταγές των 30 ευρώ με πολύ αγάπη από τα Supermarket Τσουμάνη, οι καλύτερες τιμές, και στηρίζουμε πάρα πολύ γιατί τώρα και εν ώψη Χριστουγέννων έχουμε τις καλύτερες τιμές για όλους εσάς. Μου στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας και τώρα εμείς τι θα κάνουμε. Τι θέλετε να κάνουμε, Δημητρούλα, τι άλλο έχω να κάνω. Στέλνετε μήνυμα αμέσως τώρα, δεν παίρνετε τηλέφωνο, μόνο μήνυμα, και η κλήρωση θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Και ερχόμαστε με πίτες σπιτικό. Αχα, η αγαπημένη Γεωργία Μανώλη. Έχει τα καλύτερα. Και επειδή μίλησα για πίτες, να σας πω κάτι και με έχει πιάσει μια υπογλυκημία. Τώρα που εμείς θα κλείσουμε και θα δείτε εσείς διαφημίσεις, θα πάρω τον Κωνσταντίνο μου, το Δεδούση εννοώ. Μόνο τον Κωνσταντίνο θα πάρω, που δεν με ακούει καν. Και μάλλον θα τον αλλάξω από partner. Με άκουσες τι είπα. Α, λοιπόν, θα πάρω τον Κωνσταντίνο και θα πάμε να φάμε τα καλύτερα μελομακάρονα της πόλης και τους καλύτερους κουραμπιέδες της πόλης. Που είναι μπουκιά και απόλαυση ο κουραμπιές, γιατί έχει μέσα ολόκληρο καβουρντισμένο το αμύγδαλο στον αγαπημένο Τάσο Μπατσογιάννη. Τάσο, τι έχεις κάνει, και έχει ξεκινήσει και η νηστεία, νομίζω, από την Τετάρτη, Άρη. Δεν φαίνεται το Άρης, αλλά δεν πειράζει. Τετάρτη, έχει ξεκινήσει. Τετάρτη, τη Δευτέρα ξεκινάει. Από την Τετάρτη που μας πέρασε, νομίζω, ή από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Λοιπόν, πάμε εμείς αμέσως τώρα και. Υπέροχοι κουραμπιέδες. Ναι, διαφημίσεις και ερχόμαστε. Είδαμε λοιπόν και τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και ήρθα στο κορίτσι εκείνο που θα σας κάνει παρέα αρκετά συχνά στην σημερινή, στην φετινή, συγγνώμη, στη φετινή εκπομπή, Γεωργία Μανώλη. Γεωργία μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Και εγώ το ίδιο. Και θα σε γνωρίσω στον κόσμο να πούμε ότι η Γεωργία φτιάχνει υπέροχα πράγματα, υπέροχες πίτες, υπέροχα γλυκά του ταψιού. Και το πονηρό, που θα σας πω σε λίγα λεπτά τι είναι, το σπιτικό που βρίσκεται στην Ελασσόνα, Γεωργία μου. Ακριβώς, στην Ελασσόνα. Θα ήθελα λίγο να μου πεις πώς ακριβώς σου προέκυψε αυτό το θέμα με το να φτιάχνεις τόσο ωραίες πίτες. Καταρχήν, το μαγαζί έχει 22 χρόνια. Βέβαια, εγώ εδώ και 12 χρόνια το έχω πάρει εξ ολοκλήρου. Ναι. Γιατί το ξεκίνησε αρχικά η μητέρα μου με τις συνταγές της μητέρας της, δηλαδή της γιαγιάς μου. Αυτό που έλεγα λοιπόν από την αρχή, ότι οι συνταγές πάνε από προγιαγιά, γιαγιά, ακριβώς, μαμά και ήρθαν σε σένα, στα χέρια σου. Έτσι ακριβώς. Απλά το εξέλιξαν από την αλήθεια. Δεν έμεινα μόνο στις πίτες και στα σιροπιαστά. Προσπαθούμε για το καλύτερο, με τα καλύτερα αγνά υλικά. Αυτό που θέλω να σας πω, κορίτσια μου, είναι ότι η Γεωργία ανήκουν μέσα στο εργαστήριο Φίλο από την αρχή, παραδοσιακά με τον Πλάστη, όπως ακριβώς κάναν και παλιά, γιατί τώρα δεν έχω κορίτσια που να ανοίγουν Φίλο, δυστυχώς. Αν και εγώ πρέπει να σου πω, ξέρω να ανοίγω Φίλο. Μπράβο, χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι από την αρχή μέχρι το τέλος παραδοσιακά, παραδοσιακότητα με τον Πλάστη, όπως κάνανε παλιά οι γιαγιάδες στα χωριά. Πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα να μου πεις, Γεωργία μου, για πόσα είδη πίτας μιλάμε και σε τι, δηλαδή, έχω τα στρόγγυλα εδώ, τα μεγάλα του ταψιού που βγαίνουν, πόσα είδη και πόσα σχέδια, να το πω έτσι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις. Πάνω από 30 γεύσεις. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω την τυρόπιτα, κλασικά την σπανακοτυρόπιτα. Φημίζεις όμως για την πρασόπιτά σου και θέλω να το πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάρα πολλοί κόσμος για την πρασόπιτα. Ότι πρέπει οπωσδήποτε από τη Γεωργία και από το σπιτικό να δοκιμάσεις πρασόπιτα. Μου φερές. Έφερα, βέβαια. Πρασόπιτα έχει φύγει μισή, έχει πάει σπίτι. Ωραία. Τι άλλο έχω. Έχω τη γαλατόπιτα που επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η γαλατόπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Είναι οι παλιές, θα τα ξέρουν, οι βρεχτοί.
Η βρεχτή είναι φιλοφύλο ουσιαστικά. Είναι πιο πολλά κιλά, είναι πιο γεμάτη και είναι και η άλλη, η στριφτόπιτα. Mm-hmm. Έτσι, που... Α, έχεις και στριφτόπιτα. Βέβαια, είναι και στριφτόπιτα. Θα μου το επόμενο Σαββατοκυριακό. Βεβαίως. Και... Το μεσογειακό που είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό σε σένα. Ναι, ναι, ναι. Τι να πρωτοθυμηθείς, δεν ξέρω. Τι να πρωτοθυμηθούμε το μεσογειακό. Η πίτσα που είναι ζυμάρι που το ανοίγεις εσύ κανονικά και... Ναι, ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι όλα παραδοσιακά. Όλα. Είναι σπιτικά. Εξού και το όνομα, το σπιτικό. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πεις, στο κατάστημα τα βρίσκω και ψημένα και άψητα. Μπορώ δηλαδή, αν έχω κάποιο αραβόνα, κάποιο καλεσμένο στο σπίτι, έναν αγώνα το ένα βράδυ να δούνε, να τα πάρω να τα έχω στην κατάψυξή μου και να τα βγάλω να τα ψήσω. Ναι, βεβαίως. Έχουμε καταψυγμένο προϊόν, αλλά είναι χειροποίητο, το τονίζω. Ναι. Συσκευασμένα και τα πουλάμε στο κατάστημά μας. Πολύ ωραία. Αλλά και ώρες καταστημάτων μπορούμε να έρθουμε και να γευτούμε ψημένα όλα τα προϊόντα. Φυσικά. Του κιλού υπάρχουν, ναι. Ναι, υπάρχουν πιτάκι, και του κιλού. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Υπάρχουν και του κιλού. Μπορεί να επιλέξουν ο κάθε πελάτης όσα τεμάχια θέλει. Από όποια γεύση θέλει. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα σε παραδοσιακές συνταγές που έχει σε γλυκά του ταψιού. Και μιλάμε τώρα για υπέροχο μπακλαβά, γκανταΐφι, σαραγλάκια. Αυτό που το έχω καπαρώσει. Το γαλακτομπούρικο που επίσης το έχω καπαρώσει. Αυτό πώς λέγεται. Αυτό είναι το γιαννιώτικο. Το γιαννιώτικο, λοιπόν, ναι. Είναι το γιαννιώτικο και έχει μέσα το αμύγδαλο και τη σαντιγή. Πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλά είδη σε. Σιροπιαστά. Σιροπιαστά. Βέβαια, ναι. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε τώρα εδώ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Ένα μικρό δείγμα, ακριβώς. Υπάρχουν και άλλα σιροπιαστά, ταψιού επίσης και μικρά του κιλού. Πολύ ωραία. Πες μου όμως τώρα, σε παρακαλώ πολύ, για το πονηρό. Που τρελαίνονται όλοι και έρχονται στο μαγαζί και θέλουν να φάνε πονηρό. Τι είναι αυτό το πονηρό που λοιπόν, εγώ δεν έχω δοκιμάσει. Το πονηρό ναι. Δολίχης. Ακριβώς, το πονηρό Δολίχης. Το πονηρό Δολίχης ονομάζεται έτσι γιατί είναι από τη Δολίχη. Εκεί πέρα ήταν ένας θείος μου ζαχαροπλάστης, ο οποίος μας άφησε. Μου άφησε τη συνταγή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο γλυκό και η συνταγή πλέον είναι μόνο στα χέρια μου. Τι είναι αυτό όμως, περίπου να καταλάβω. Θα το γευτούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα το γευτείτε. Τι είναι, σαν να τρώω τι. Είναι, είναι ζύμη, ουσιαστικά, είναι... ναι, είναι σφολιάτα, η οποία γίνεται μόνο με το χέρι. Ναι. Και μέσα στο... είναι μακρόστενο. Έχει αυτό λέγεται πονηρό, καλέ. Ακριβώς. Λες, φέρε μου τα πονηρά να τα φάω. Θέλω. Και είναι μεγάλο ή μικρό. Είναι ατομικό, όπως το γαλακτομπούρικο, να φανταστείτε ναι. Σε μέγεθος. Δεν είναι το μίνι-μίνι. Όχι μίνι, είναι, ναι. Είναι ατομικό. Βγαίνει ναι. Μόνο ατομικό. Και επίσης μέσα έχει τον κιγέ, γαλλική μαρέγκα, να το πω διαφορετικά. Μ' αρέσει. Αυτό. Απλά θέλει τρεις μέρες για να γίνει αυτό το γλυκό. Γι' αυτό ξεκίνω από σήμερα Σάββατο. Η αλήθεια τη Δευτέρα τα θέλω όλα στο μαγαζί. Ακριβώς. Πολύ ωραία, Γεωργιό. Είσαι χαρούμενη που θα είσαι στην παρέα μας. Πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και θέλω να χαλαρώσεις κι άλλο, γιατί είσαι πολύ καλή. Και στο τηλέφωνο που μιλάμε έχεις πολύ χιούμορ. Και θέλω αυτό το χιούμορ να βγει στον αέρα και θα βγει στο στούντιο, στην ωραία. Κουζίνα που θα έχουμε και θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα οι δυο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σπιτικό, να μην ξεχνάμε και εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Αφού αποχαιρετήσουμε την όμορφη Γεωργία μου και που έχει πολύ ωραίο χαμόγελο και πολύ θετική ενέργεια. Και η ορχήστρα μου πίσω είναι έτοιμη, τη βλέπω. Είναι συνεχίζει. Είναι έτοιμη. Είναι Ανά Κωνσταντίνος, έχει το κλαρίνο έτσι και περιμένει για να συνεχίσει. Πάμε σε ορχήστρα όμως. Εσείς συνεχίζετε, μου στέλνετε μηνύματα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη εδώ ακριβώς. Γιατί έχω τρεις ζωή επιταγές των 30 ευρώ από σούπερ μάρκετ Τσουμάνης. Ό,τι καλύτερο, αγαπημένες μου, Παναγιώτη μου, Βασούλα μου. Σας περιμένω το επόμενο Σάββατο. Όχι μόνο από Θεσσαλία, από οπουδήποτε και αν την κερδίσετε, σας στέλνουμε τα πράγματα. Στο σπίτι σας. Τρουν, χτυπάμε το κουδούνι, τα διαλέγετε εσείς και τέλος. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1. Το κέφι συνεχίζεται. Έχεις βάλει σε μεράκι. Μουσική
γέμα αυτό το κλαρινάκι. Για σου δε δώσει μου ποστάκι. Μωρέ Μπαρμπαγιάννη, Μπαρμπαπέτο, πώς θα παντρευτούμε φέτο. Μωρέ πώς θα παντρευτούμε φέτο, δίχως ρύζι και κουφέτο. Μωρέ πώς θα παντρευτούμε φέτο, δίχως ρύζι και κουφέτο. Μια μελαχρινή, μια μελαχρινή, μια μελαχρινή δε μου δώσε φιλί. Δώσ' μου το φιλί, αλλά δώσ' μου το φιλί, γιατί σ' αγαπώ πολύ. Τη χαρά αυγή, καλέ και τη χαρά αυγή, σου πήρα το φιλί. Γιατί δε μας το λες, γιατί δε μας το λες, παρακάθεσαι και κλαις. Thank you.
Άιντε τη στεγή μαρά, αμένη να Αλεξάνδρα. Άιντε τη στεγή σβα, φορε βαρέτη, Αλεξάνδρα μου. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Μην είναι αυτόνα αέρα Αλεξάνδρα. Αχ, μην είναι αυτόνα απ' τη βροχή, απ' τη βροχή. Άιντε δεν είναι αυτόνα αέρα μωρέ λεβέντη. Άιντε δεν είναι αυτή να πει βροχή, μωρέ να πει βροχή. Μονίνα φώτα, ας ένα βρελε παιδί. Άιντε που με χρησμό, μωρέ μοναχή, μωρέ μοναχή. Άιντε Κωστάκη, Λούση.
φιλήσα, μα δεν το λες. Σε φιλήσα, μα δεν το λες. Στα πεύκα με στις δεμακατιές. Στο μάτι.
μας τρέλανες καημένοι. Άιντε ναι τραζιά, τώρα και γιο μάτι, μωρές ένα έβαλα στο μάτι. Περνάω πολύ ωραία μαζί τους και θα συνεχίσω να περνάω. Τι ωραία είστε! Τι τρως! Τι βρήκες! Πες αλήθεια, πεινάω κι εγώ. Με έβγαινε σε μια λιγούρα. Τι έφαγες! Τι έχετε κρυμμένο εδώ πίσω στο Mr. Bully! Κάτι κρύψατε, σας το λέω. Τυροπιτάκι, ωραία. Λοιπόν, όσο εμείς μιλάμε, η Αγλαία ετοιμάζεται και έχει φέρει κορίτσια απίστευτα πράγματα. Εσείς συνεχίζετε, μου στέλνετε μήνυμα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη. Τρεις δωροεπιταγές των 30 ευρώ. Και επειδή ο Τσουμάνης είναι large, τις κάνω τέσσερις. Να τις κάνω τέσσερις ή να τις κάνω τρεις των 40. Να τις κάνω τέσσερις των 30 ή... Πέντε των 40, να κάνεις πιο στρογγυλά. Τώρα με μπέρδεψες. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Είναι πολλά λεφτά, σταμάτα. Όχι, όχι. Λοιπόν, 4 στον 30, Κώστα. Ωραία. Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Κωνσταντίνε, θέλω να σε λέω. Είσαι ο Κωνσταντίνος μου. Λοιπόν, 4 στον 30. Πόσα δίνω, 3-4. 120. 3-4, 12. Εγώ δίνω 4 δωροεπιταγές. Ναι, τον 30. Τον 30. Άρα δίνω 120 ευρώ. Μια χαρά είναι. Και λάδι παίρνεις. Και μακαρόνια παίρνεις. Και σάλτσες παίρνεις. Και απορρυπαντικό και πάμπρες άμα θες παίρνεις. Όχι όλα αυτά με τα 30 όμως. Και τυροπιτάκια. Αυτά τα δίνω δώρο έτσι κι αλλιώς. Στέλνεις μήνυμα εδώ, όχι τηλέφωνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο όμως, δεν το σηκώνει κανένας. Είναι μήνυμα, είναι WhatsApp, είναι πολύ χαμηλή χρέωση και όλα καλά. Λοιπόν, και πάμε μέσα τώρα στην Αγλαία. Αγλαία μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, και σήμερα εδώ, δυναμικά, με πάρα πολλά ωραία ποτάκια, σε τακούνι και σε bike steel. Όπως βλέπεις, φέτος έχουμε πάρα πολύ τάση το λευκό το χρώμα, λευκό και κρού. Θα φανούμε σε όλες τις βιτρίνες μας, όπως και στο e-shop μέσα μπορείτε να μπείτε να δείτε ότι είναι μεγάλη τάση το χρώμα και πιστεύω το τολμούν όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραία, δετά, χωρίς κορδόνι, με φερμουάρ, με τακούνι, με αλυσίδες, τα σχέδια πολλά. Μπαίνετε μέσα τώρα στο trubooks.gr και μπορείτε να μπείτε να δείτε τη μεγάλη μας ποικιλία. Ξεκίνησε και η μόδα με τη διπλή φιάπα, το λέω. Ξεκίνησε και η μόδα με τη διπλή φιάπα, όπως είναι η δική μου υπότα που φέραμε. Mm. Θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στη φιάπα, γιατί φέτος βγήκε και σε γόβα, τακούνι, μποτάκι, μπότα. Γυρίζουμε σε παλιές δεκαετίες πίσω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ άνετο. Trubooks.gr, μπαίνετε αυτή την ώρα που μας βλέπετε, γιατί ξεκινάμε δυναμικά και πάμε με πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Έτσι, ξεκινάμε δυναμικά. Μπήκαμε στο κλίμα Black Friday. Μπείτε μέσα και ψωνίστε, εκτός από παπούτσια όπως βλέπετε τώρα εδώ στις οθόνες σας. Τσάντες, αξεσουάρ, ζώνες,
ομπρέλες. Υπέροχες ομπρέλες. Ήταν να τις φέρουμε σήμερα, ξεχαστήκαμε εν τέλει. Υπέροχες επώνυμες ομπρέλες και όχι μόνο. Τόσο στυλάτες, τόσο. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Είναι για πουλήσει και εμφανίσεις. Βγαίνεις έξω μια βροχερή ημέρα και η ομπρέλα είναι το τάκ που ολοκληρώνει όλο το σύνολο. Πάρα πολύ ωραία. Περισσότερο στο ποτάκι, Αγλαέ μου, μπείτε εσείς να δείτε ακριβώς όλα τα προϊόντα μας σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις αφού έχουν ήδη ξεκινήσει. Είναι λευκό μαύρο. Φέτος είναι λευκό μαύρο, πολύ λίγο το μπορντό και μπαίνει δειλά-δειλά το λαδί. Ναι, δειλά-δειλά. Αλλά φέτος όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη τάση και στη γαλότσα. Μπότα γαλότσα που θα φέρω να δείξουμε σε επόμενη εκπομπή. Πολύ είναι ωραία. Πάρα πολύ μόδα και σε διάφορα χρώματα. Και πολύ το λευκό. Φέτος το λευκό θεωρώ ότι είναι σε όλα. Εμένα μου αρέσει το λευκό. Μπότα, το λευκό. Μποτάκι. Ξεκίνησε δειλά-δειλά πέρυσι, αλλά φέτος έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω και να πούμε και σε όλους, αυτούς που δεν ξέρουν, είναι ότι έχουμε μπει και στο κομμάτι του ρούχου. Βέβαια, έχουμε μπει και στο κομμάτι του ρούχου. Μπαίνετε μέσα, παιδικό, αντρικό, γυναικείο. Βλέπετε πάρα πολλά σχέδια και διάφορα. Και ακόμη κάναμε μια καινούργια κίνηση. Έχουμε μπει και στο εσώρουχο. Αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχει και επώνυμο σόρκο. Πάρα πολύ ωραία. Α, και είναι η ευκαιρία τώρα που ξεκινάμε για Black Friday να μπείτε να πάρετε δώρο στις γυναίκες σας. Ναι, δεν το είναι. Αλλά το και εσόρκο. Κάθε γυναίκα όμως για τον είναι εαυτό τώρα της. Τελευταία το εσώρκο. Τώρα. Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Είναι πάρα πολύ φρέσκο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, κινούμαστε σε ρυθμούς Black Friday, οπότε σας περιμένουμε όλους. Τρουμπούκι.gr μπαίνετε τώρα. Έτσι, εσείς πήρατε σήμερα ένα πολύ μικρό δείγμα από τα μποτάκια που θέλαμε να σας δείξουμε. Βλέπετε και πιο ψηλά και πιο καθημερινά και για τη δουλειά μποτάκι που το φοράς από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ αργά, έτσι, που μπορείς να πιείς ένα ποτό. Και η μόδα έχει αλλάξει πλέον, έχουν γίνει όλο τόσο απλά, που με και το καθημερινό το ποτάκι το πρωινό βγαίνεις άνετα στη λάτα το βράδυ έξω, δεν έχεις θέμα. Εκπληκτικά. Θα καθίσετε για χορό. Θα καθίσουμε για χορό γιατί τον μπαλέτο θέλει χορό. Θέλει τον το μπαλέτο θέλει χορό. Έταξαν χορό, τον μπαλέτο θέλει χορό. Λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα, θέλω από τον Άρη τον Δίνα να μου δώσει ένα τραγούδι και να το αφιερώσω σε όλη την Ελασσόνα που με βλέπουν αυτήν την ώρα, σε Φάρσαλα που υπεραγαπάω, με πολύ πολύ αγάπη και σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, και ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού. Και ποιο θα ήθελα, το ξενιτεμένο μου πουλί θα μου πει αμέσως τώρα. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, πάμε. Μικρό μου χέλι, γόνιμο ρε ξένε μου, μικρό μου χέλι, γόνι. Ωρε μη ξένη πια σε κι εγώ το καημό σου μωρέ ξένε μου, κι εγώ έχω το καημό σου. Ξένε μου αυτούς τα ξένα που σε μωρέ ξένε μου, αυτούς τα ξένα που σε.
το δάκρυ μου σε ένα χρυσόμα. Μαντήλι μωρέ ξένε μου σε ένα χρυσό μαντήλι. Καφερό και καίει το μαντήλι μου ρε ξένε μου και καίει το μαντήλι. Αυτό λοιπόν είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και το έχω συνδέσει, μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω συνδέσει με τη χρονιά που πήγαμε στη Γερμανία και είδα τόσο κόσμο στην εκδήλωση που κάναμε το βράδυ στην εκπομπή στην Ρεβέργη, πάνω από 3.000 κόσμο. Και ειλικρινά να σας πω κάτι, πιστεύω ότι οι ξενιτεμένοι είναι περισσότερο Έλληνες από εμάς. Ειλικρινά και το έζησα και με την αγάπη που στέλναν χαιρετίσματα στους δικούς τους, είτε σε Τρίκαλα, είτε σε Καρδίτσα, είτε σε Βόλο, είτε σε Λάρισα. Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει και κάθε φορά που το ακούω από τότε, σκέφτομαι τις ημέρες που περάσαμε στη Γερμανία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Σας είπα, το Κωνσταντινάκι είναι εδώ και θα ήθελα να της δώσω πάσα για να σας δώσει, κορίτσια και αγόρια, πέντε tips για καλύτερη ζωή. Κωνσταντίνα. Κωνσταντινάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και το επόμενο Σάββατο σε περιμένω εδώ και αν έχουμε και την καινούργια συλλογή, τη Χριστουγεννιάτικη, θέλω να τη δείξουμε. Άκουα. Λοιπόν, και τώρα, ήρθε εκείνη η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα. Τα φιλιά μου να στείλω τον αγαπημένο Γιάννη Βαλαώρα. Μήπως να κάνω μια Χριστουγεννιάτικη εκπομπή όπως έκανα τα παλιά τα χρόνια. Θυμάσαι, Απόστολε, και είχαμε φέρει όλους τους παλέμαχους της ΑΕΛ. Τι ώρα θα περάσουμε, να έρθει και ο κύριος Θεολόγης, πολύ ωραίος. Ο Θεολόγης που έπαιζε μπάλα στην ΑΕΚ. Τερματοφύλακας ήταν. Θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι λόγω χρόνων. Αλλά. Λοιπόν, μήπως να κάνω μία. Με παλέμαχους έτσι. Και ένας ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε στα Τρίκαλα. Δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το θυμηθώ. Με την εκλεκτή της καρδιάς του. Γνωστός, έχει παίξει πολλά στην Αθήνα Α1 και βαφτίσαν και το παιδί τους. Θα το θυμηθώ και θα σου το παίξω το άλλο Σάββατο αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν, θα κάνω και ένα τέτοιο. Και γιατί όμως εγώ είπα όλο αυτό γιατί να. Για τους παλέμαχους. Α, είπα, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα. Έτσι είχα ξεκινήσει. Που εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Μην με ακούτε όμως εσείς αποχαιρετισμούς και νομίζετε ότι τελειώσαμε τώρα σε 2-3 λεπτάκια. Όχι. Έχουμε ακόμα ένα 15 λεπτό σίγουρο. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπημένο Άρη Ντίνα που σήμερα ήταν εδώ. Άρη μου. Και εμείς ευχαριστούμε, Ντέμι. Εγώ ευχαριστώ. Και να ανανεώσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, το ραντεβού μας, να έχουμε υγεία μέχρι να ανταμώσουμε και καλά, πάλι. Να είμαστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε με υγεία. Καλά Χριστούγεννα, τα χρόνια μας πολλά με ειρήνη. Προσωπική, οικογενειακή. Καλή χρονιά, δεν θα σας δω μέχρι τότε. Καλή χρονιά, ευλογημένη. Ας μείνουμε εκεί. Πήγα πολύ, πήγα μήνα. Με αισιοδοξία και δύναμη και αγάπη. Να είμαστε ειλικρινά από καρδιάς που σε είδα. Ειλικρινά. Κωνσταντίνος Δεδούσης, το φιλαράκι μου, το ένα και μοναδικό. Φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Ντέμι, την αγάπη μας, ευχαριστούμε. Εγώ καλό, ευχαριστώ για όλα. Καλό νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου φιλήσει το Κατερινάκι. Ο Κωνσταντίνος έχει μια γυναίκα που είναι κόσμημα, διαμάντι και όπως ακριβώς έπρεπε να είναι. Ναι, και είστε γενικά μια πολύ ωραία οικογένεια και στο λέω και προσωπικά, αλλά στο λέω και στον αέρα. Και τα παιδάκια σας, να τα χαιρόμαστε. Φιλιά σε όλους, φιλιά. Να είναι γερό όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ όλη την ορχήστρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ. Θα κλείσω με εσάς. Εμείς τώρα να ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού το επόμενο Σάββατο εδώ. Λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, 7 παρατέταρτο, Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά την οικογένεια Καψιόχα, τον Γρηγόρη αλλά και την Εύη προσωπικά. Γρηγόρης και Εύη Καψιόχα που μας φιλοξενήσανε για μία ακόμη φορά. Πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Συνεχίζετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μου στέλνετε μηνύματα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη. Γιατί έχω 4 επιταγές, δωρεπιταγές του Money Market των 30 ευρώ. Όπου και αν τις κερδίσετε και σε άλλη πόλη θα έρθουν τα πράγματα στην πόρτα σας. Πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Μια ακόμη καλύτερη Κυριακή. Όλα να είναι τέλεια. Μόνο υγεία εύχομαι σε όλους. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ και το κορίτσι μου που ξέχασα πριν. Το μελαγχολικό ερωτευμένο είναι αυτό. Μου είναι μελαγχολικό τις τελευταίες μέρες. Δημήτρα Τάσιου. Ξέχασα να τη χαιρετήσω. Ερωτεύτηκες.
Ερώτα, να, ερώτα, ερώτα μου. Το δεξί μου χέρι, σας το έχω πει. Πολλά φιλιά, Ανέστη, καλά να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και αγάπη αληθινή μέσα από την καρδιά μας. Γεια σου, Απόστολε, πες γεια. Bye, bye. Αυτά τα μάτια σπορδί μου τα μόρφα παιδιά στα γραμμένα ωριά σου στα γραμμένα ώρες έγκλε τα μάτια αυτά με έκαναν ώρε δήμων κι αρρώστο. Κάνουν και πεθαίνω ωριά σου
τέχνη. Για πομπό και εσύ θέλεις παιχνίδια. Ωρε χάιδο δε μπορώ. Ωρε εγώ παιχνίδια δε μπορώ. Ωρε παιχνίδια να σου κάνω από παιχνίδια. Σου κάνω. Ωρε θέλεις τη γουνιά, ωρε χαϊδό βαλέμε. Σε πόπο και με τα χέρια γνέσαι. Μπορεί και με το οστό μας, γιατί δεν ρίτσανε.
μια σπαναγιό μια, μια σπαναγιό μια, μια σπαναγιό τρεις, για θα παντρευτείς, για θα παντρευτείς, τι κακό θα δεις, θα καλέσεις, θα φιλήσεις και